Γιορτάζοντα την Ολυμπιακή ημέρα και την επέτειο των 121 χρόνων από την έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, διεξήχθη το απόγευμα στο ΓΑΣΙΠΗ ένας αγιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας, βετεράνη της ΚΟΕ εναντίον παλεμάχων της Εθνικής Κυπρού. Γνωστά ονόματα που δόξασαν το κυπριακό ποδόσφαιρο έδωσαν το παρόν. Μιχάλης Κωνσταντίνου, Πάμπος Πίτας, Νίκος Παναγιώτου, Μάριος Νεοφύτου, Κώστας Μαλέκος, Χρήσης Μιχαήλ, Γιώτης Εγκομίτη, και άλλοι γνωστοί παίχτες μας θύμισαν το ωραίο ποδόσφαιρο μιας άλλης εποχής. Λέβαια. Με τα θανάτια, τιμητική διάκριση απονεμήθηκε από την ΚΟΕ στον πρώην προπονητή τη Εθνική Ανδρών Πάμπο Αβραμίδη για την τεράστια προσφορά του στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο. Το έργο του εξήρε ο Γιώργο Ζάγκυλο. Παρέλαβε ο ιό του Μάριο Αβραμίδη, ο οποίο μάλιστα εκτελούσε και χρέη προπονητή τη ομάδα τη ΚΟΕ. Να ευχαριστήσω την ΚΟΕ για αυτήν την ενέργεια προ τιμή του πατέρα μου. Οι παλιοί ποδοσφαιριστέ είναι. Α, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το ποδόσφαιρο που υπάρχει σήμερα είναι. Χωρί αυτού δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο σήμερα. Μεγάλη μάχη έγινε για τον πολυτιμότερο παίχτη του αγώνα μεταξύ Κώστα Μαλέκου και Νίκου Παναγιώτου με τον πρώτο να κερδίζει στα σημεία. Για την ιστορία, οι παλέμαχοι τη Εθνική νίκησαν με 5-1.